Ήταν το λιγότερο θλιβερή σήμερα. Είναι θλιβερό αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όχι μόνο να προσπαθεί να υπεκφύγει, να μην πάρει σαφή θέση στο κρίσιμο ερώτημα των ημερών σε σχέση με τις παράλογες απαιτήσεις των δανειστών, αλλά να παρουσιάζει την εικόνα ενός μεμψίμηρου που καιροφυλακτεί πραγματικά στη μεγάλη προσπάθεια που κάνει η ελληνική κυβέρνηση να μην φορτωθούν τα βάρη στον ελληνικό λαό, να αποτύχει. Για να έρθει μετά ο ίδιος να πει εκ του ασφαλούς ότι εγώ που ζήταγα εκλογές πριν και έλεγα μην την κλείσετε την αξιολόγηση αρκεί να πέσετε, και ταυτόχρονα όμως μετά σας έλεγα κλείστε την άρον-άρον για να πάρετε μέτρα, είμαι ο ίδιος που τώρα σας λέω ότι την κλείσατε με μεγάλα βάρη στον ελληνικό λαό. Μία τακτική ανεύθυνη, θα κάτσετε και θα ακούσετε με προσοχή τώρα. Θα κάτσετε και θα ακούσετε με προσοχή. Δεν θα με διακόψετε. Παρακαλώ, μην διακόψετε. Δεν θα ξεφύγετε από τις απαντήσεις που θα πάρετε ενώπιον του ελληνικού λαού. Θα πάρει απαντήσεις σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης για αυτή την άθλια παρουσία του εδώ στο βήμα της Βουλής αλλά και στο Βερολίνο λίγες μέρες πριν την κρίσιμη διαπραγμάτευση. Εκ του ασφαλούς πολιτική ανευθυνότητας για τον τόπο και για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Αυτό είναι το μόνο που έρχεται να προσκομίσετε ως συνεισφορά. Έρχεστε εδώ και μας κατηγορείτε ότι εμείς, λέει, είμαστε αυτοί οι οποίοι φορτώνουμε στον ελληνικό λαό πλεονάσματα. Μα τον περνάτε για χαζό τον ελληνικό λαό, δεν θυμάται τι είχατε υπογράψει. 4,5% πλεονάσματα είχατε υπογράψει. Και εμείς τα 4,5 το κάναμε 3,5 και αυτό σήμαινε 20 δις περισσότερος δημοσιονομικός χώρος για την τριετία. Και βεβαίως έρχεστε εδώ και λέτε ότι η δεύτερη αξιολόγηση, λέει, έπρεπε να έχει κλείσει από το Φλεβάρι του 2016. Ενώ κάνετε πως δεν θυμάστε ότι η πρώτη έκλεισε το Μάη του 2016. Πώς θα έκλεινε η δεύτερη το Φλεβάρι του 2016, ενώ η πρώτη έκλεισε το Μάη του 2016. Και κυρίως κάνετε πως δεν θυμάστε, σταματήστε, αφήστε με να ολοκληρώσω. Κάνετε πως δεν θυμάστε ότι το Μάιο του 2016, όταν πάλι το Μάιο του 2016 για την πρώτη αξιολόγηση, όταν πάλι οι συνήθως ύποπτοι αμφισβητούσαν τις επιδόσεις μαζί με σας της ελληνικής οικονομίας για το 2016, 2017 και 2018 και προέβλεπαν ότι θα ενεργοποιηθεί ο κόφτης, ότι δεν θα πιάσουμε τα πλεονάσματα, ότι δεν θα έχουμε επιστροφή στην ανάπτυξη μαζί με σας, πάλι μας ζητούσαν 3,6 δις, τα ίδια ακριβώς, επιπλέον μέτρα λιτότητας, 2 δις του ΑΕΠ, και πάλι τότε εσείς δεν παίρνατε θέση αν πρέπει να τα δεχθούμε ή όχι, και πάλι την ίδια κριτική, κλείστε, 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 δεχτείτε τα δηλαδή. Ή εκλογές. Εσείς ήσασταν. Βεβαίως όχι όλοι. Ήσυχα. Παρακαλώ. Βεβαίως όχι όλοι. Όχι όλοι. Ο κ. Μητσοτάκης, συνεπικουρούμενος από τους πιο επιθετικούς συνήθως μέσα στο κόμμα, του ακραίους, και συνεπικουρούμενος από κάποια εκδοτικά συμφέροντα που τον βάλανε μπροστά σε αυτό το χορό αμέσως μόλις εξελέγει πρόεδρος, διότι το μόνο πράγμα που θέλανε ήταν να σώσουν τα χρέη τους, τα δάνειά τους και τον εαυτό τους. Διότι πράγματι και τότε υπήρχαν στελέχη της συντηρητικής παράταξης που είχαν άλλη άποψη. Ότι αυτό που προέχει στις κρίσιμες στιγμές για τον τόπο δεν είναι μια στάση ανευθυνότητας και να καιροφυλαχθούμε ότι η κυβέρνηση να αποτύχει, αλλά να δούμε πώς θα υπάρξει δυνατότητα να μην υποστεί η μεγαλύτερη ζημία η κοινωνική πλειοψηφία, η οποία λαϊλατήθηκε επί των δικών σας ημερών, κύριε Μητσοτάκη. Και δεν μπορεί να αγνοείται το γεγονός ότι επί 5 χρόνια, από το 10 στο 15, συρρυκνώθηκε 25% δημόσιος πλούτος επί των δικών σας ημερών. Ψάχνετε σήμερα εναγωνιώς πράγματι, να βρείτε στοιχεία ότι η ελληνική οικονομία δεν πάει καλά. Ακόμα και τώρα. Ακόμα και τώρα που βγαίνει η Eurostat και αποδεικνύει ότι είχαμε ανάπτυξη 0,3% ενώ η προβλέψη ήταν 0,3% ύφεση το 2016. Ακόμη και τώρα που το πρωτογενές πλεόνασμα, όταν εσείς και τα συμφέροντα που σας υποστηρίζανε γράφανε επιχαίους τίτλους ότι θα ενεργοποιηθεί ο κόφτης το 2017,
και έχουμε για τα αποτελέσματα του 16 και έχουμε αντί για 0,5 που ήταν ο στόχος πάνω από 2% βλεώνασμα, έρχεστε να μας πείτε να βρείτε με αγωνία στοιχεία για να αποδείξετε την πάει καλά οικονομία. Και αναφέρεστε σε στοιχεία που πάει για άλλη μια φορά, τα παρουσιάζετε όπως θέλετε. Διότι το τέταρτο τρίμηνο του 16 είχαμε αύξηση των αναπτυξιακών ρυθμών σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015, μεγαλύτερη από τότε που παρουσιάστηκε η κρίση στη χώρα. Και εν πάση περιπτώσει, εγώ θα σας έλεγα το εξής, ότι η αντιπολιτευτική σας εγκυρότητα και σοβαρότητα εξαντλείται στο να κάνετε αστιάκια για την παρουσία του Υπουργού των Οικονομικών σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Λες και απαγορεύεται κάποιος ο οποίος βρίσκεται σε μια διαρκή ένταση να πάει να παρακολουθήσει ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Δεν σταματήσατε εκεί. Αφήσατε και άθλια υπονοούμενα, διότι βρέθηκε στη θέση των επισήμων και παρακολούθησε τον ποδοσφαιρικό αγώνα με τον πρόεδρο της ΠΑΕΠΑΟ. Τι θέλετε να πείτε? Έχετε κάτι να πείτε? Γιατί το είναι ευθέως? Εκτός εάν αυτό το οποίο έχετε να του καταλογίσετε, και εκεί θα συμφωνήσω μαζί σας, είναι ότι ο κύριος Τσακαλώτος είναι γκαντέμις και χθες ο ΠΑΟΚ έχασε 3-0. Αυτό πράγματι, να συμφωνήσω μαζί σας. Αλλά όλα τα άλλα είναι άθλια υπονοούμενα και μία αδυναμία να στήσετε ένα σοβαρό επιχείρημα στην αφήγησή σας. Έρχομαι όμως, κύριε Μητσοτάκη, στα επόμενα θέματα που θέσατε. Είπατε ότι είναι μεγαλύτερες οι δυνατότητες. Εντάξει, έχουμε ανάπτυξη, αλλά είναι μεγαλύτερες οι δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας από αυτές που καταφέρνουμε. Αλήθεια, αφού είναι τόσο μεγαλύτερες, γιατί εσείς δεν τις αξιοποιήσατε όταν ήσασταν κυβέρνηση? Γιατί εσείς λοιπόν επί 5 χρόνια μας είχατε βυθεί στην ύφεση, μας είχατε τρελάνει στους φόρους και ο ελληνικός λαός είχε απώλεια 25% του ΑΕΠ του και περικοπές στις συντάξεις διαρκώς? Γιατί εσείς αφήσατε τα ταμεία το 2015 άδεια, ενώ επρόκειτο να έχουμε πλεώνασμα? Είχαμε πολύ πολύ μικρότερο και ουσιαστικά άδεια ταμεία και οδηγηθήκαμε σε αυτή την περιπέτεια. Γιατί εσείς δεν τα καταφέρατε λοιπόν? Έρχομαι παρακάτω. Δεν απαντήσατε προφανώς για άλλη μια φορά ευθέως στο κρίσιμο ζήτημα που σας έθεσα. Ποια είναι η άποψή σας, η θέση της Νέας Δημοκρατίας σχέση με τα μέτρα? Και ξέρετε γιατί δεν απαντήσατε? Γιατί τη γραμμή σας την εκλαϊκεύει στον ελληνικό λαό ο λαλίστατος αντιπρόεδρός σας, ο κύριος Γεωργιάδης. Εδώ είναι. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Την εκλαϊκεύει. Βγαίνει λοιπόν στα τηλεπαράθυρα και λέει αυτό το οποίο εσείς στους γραμμένους λόγους σας πίσω από τις γραμμές δεν τολμάτε να πείτε. Και βγήκε λοιπόν ο άνθρωπος ευθαρσός και είπε: εκλογές, να μην κλείσει η αξιολόγηση, εκλογές, διότι αυτό που πρέπει να γίνει είναι να πέσει η κυβέρνηση. Αυτή είναι η γραμμή σας. Και μετά είπε και κάτι ακόμα, το οποίο βεβαίως είναι και η αλήθεια. Δεν θα πω την γνωστή παροιμία που ποιον μαθαίνει την αλήθεια, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Η αλήθεια λοιπόν που είπε ο κύριος Γεωργιάδης στα τηλεπαράθυρα ήταν η εξής. Ότι εμείς αυτά κι άλλα τόσα από όσα μας ζητάνε οι δανειστές και ο Σόιμπλε θα τα κάναμε προκειμένου να κλείσει αξιολόγηση. Λοιπόν, να έχει ο ελληνικός λαός την εικόνα του τι ακριβώς θα κάνατε εσείς αν είχαμε την ατυχία σε αυτές τις κρίσιμες ώρες για τον τόπο να ήσασταν εσείς στη διακυβέρνηση. Πάμε παρακάτω. Αναφερθήκατε, κύριε Μητσοτάκη, και στο θέμα του ελληνικού. Κοιτάξτε, κύριε Μητσοτάκη, η τήρηση των αρχαιολογικών και περιβαλλοντικών όρων είναι η προϋπόθεση όχι για να αποτύχει μια επένδυση, αλλά για να πετύχει μια επένδυση. Η επένδυση αυτή έχει ιδιαίτερο συμβολικό και ουσιαστικό χαρακτήρα, πρέπει να προχωρήσει. Αυτή είναι η απάντησή μου ευθύτατα. Πρέπει να προχωρήσει γρήγορα ή δυνατόν να καταφέρουμε μέσα στο 2017 να ξεκινήσουν τα έργα, αλλά προϋπόθεση για να ξεκινήσει αυτή η επένδυση είναι να τηρηθούν οι προβλεπόμενες από το Σύνταγμα και από τους νόμους διαδικασίες. Και θέλω να σας πω ότι είχαμε και παραδείγματα δικών σας προσπαθειών για επενδύσεις
που ακριβώς επειδή γράφατε στα παλιά σας τα παπούτσια προβλεπόμενες διαδικασίες δεν προχώρησαν ποτέ. Όπως ο Αστέρας, ο οποίος ξεκόλλησε χάρη στις δικές μας προσπάθειες και χάρη στο γεγονός ότι κάναμε μία επαναδιαπραγμάτευση και φέραμε τα πράγματα μέσα στο πλαίσιο της νομιμότητας. Και προχώρησε η επένδυση. Και εν πάση περιπτώσει, αν ήρθατε εδώ να εγκαλέσετε εμένα και την κλειστική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για ερωτήσεις, θα σας παρακαλούσα να δείτε τις δικές σας ερωτήσεις για το τάμα του έθνους που τη μαζέψατε αρωνάρων. Πάμε παρακάτω. Είχατε... Ησυχία, παρακαλώ. Παρακαλώ, κύριε Τριανταφυλλίδη. Ησυχία. Είχατε, κύριε Μητσοτάκη, την, θα έλεγα, ατυχή έμπνευση σήμερα να επικαλεστείτε για άλλη μια φορά και μάλιστα από το βήμα της Βουλής τις γνωστές αθλειότητες που επικαλούνται στελέχη σας σε μέσα ενημέρωσης σε σχέση με ένα stopover, δηλαδή μια στάση που έκανα γυρνώντας από τη Λισαβόνα προς την Αθήνα στο Παρίσι, σε ένα προγραμματισμένο ταξίδι, όχι κρυφό, δεν είναι κρυφό ένα ταξίδι όταν είναι ενήμερη η γαλλική κυβέρνηση, όταν είναι ενήμερη η ελληνική πρεσβεία, με στόχο να συναντήσω κάποιους επενδυτές. Βεβαίως, αν αυτό το έκανε κάποτε ο δικός σας ο Πρωθυπουργός, ο κ. Σαμαράς, θα ήταν ο άνθρωπος εκείνος που ακάματα εργάζεται και στον ελεύθερο του χρόνο για να φέρει επενδύσεις στην Ελλάδα. Όταν το κάνω εγώ, είναι είτε αθλειότητα διότι πάω βόλτα τα παιδιά μου στην Disneyland, όπως διέδιδε δεξιά-αριστερά η αθλειότητα της δικής σας παραφιλολογίας και παρακάμερας, ή, βεβαίως όταν αυτό διαψεύστηκε παταγωδώς, διότι στείνατε ολόκληρο σκάνδαλο με τα μέσα ενημέρωση αλλά και με τις δηλώσεις σας και ζητάγατε και λίστες επιβατών και βγαίνει και λέει ο λαλίστατος αντιπρόεδρός σας ότι δεν υπήρχε πουθενά, μα πουθενά συνάντηση με επενδυτές και λέω ψέματα. Όταν λοιπόν επειδή καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται και δεν υπήρχε τίποτα να κρύψουμε και έδωσα όλο μου το πρόγραμμα στο Παρίσι, αλλάξατε το τροπάρι. Και φυσικά το τροπάρι δεν ήταν να το χρησιμοποιεί το πρωθυπουργικό αεροσκάφος για να κάνει διακοπές, αλλά το ντροπάρι ήταν ύποπτες οι συναντήσεις. Και θέλω λοιπόν να σας πω ποιες είναι αυτές οι ύποπτες συναντήσεις. Αναφερθήκατε εδώ στη συνάντηση με τους Ρότσιλντ. Και να σας πω τι ακριβώς είναι το ύποπτο. Το ύποπτο ποιο είναι? Απόφαση του Οργανισμού Διαχείρισης Χρέους, Δημοσίου Χρέους, πριν πάω εγώ. Βεβαίως, βεβαίως, αφήστε τα αυτά τώρα, θα τα ακούσετε. Ήσυχα, ησυχία, θα μιλάτε σε μένα να καταθέσω, διότι όταν αρχίσω εγώ να σας ζητάω να καταθέσετε τα απόθενέ σας και τα δοσάνια σας, δεν θα έχετε ούτε να ξημερώσετε εδώ. Μη μου λέτε μένα να καταθέσω. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Ό,τι θέλετε λοιπόν... Ησυχία, παρακαλώ. Ό,τι θέλετε λοιπόν να καταθέσω, θα ησυχία. Καταθέσω. Ησυχία, παρακαλώ. Ησυχία. Ζήνεστε στην κλίτσα του Τσομπάνη. Μην το κάνετε αυτό. Πραγματικά μην το κάνετε, δεν θα σας βγει σε καλό. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Υπήρξε λοιπόν απόφαση να συνεργαστούμε, διότι για να βγει μια χώρα στις αγορές, προφανώς, και χρειάζεται να έχει τη δυνατότητα συμβουλών από σχήματα που γνωρίζουν το πώς και με ποιον τρόπο και τις καλύτερες, ώστε να διαμορφωθούν οι καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις για να βγει μια χώρα στις αγορές. Δεν είναι απλό πράγμα να βγει στις αγορές. Θυμίζω λοιπόν ότι οι προηγούμενες κυβερνήσεις είχαν πάρει αντίστοιχο σύμβουλο την Lazard. Μόνο που η σύμβαση που είχαν κάνει οι προηγούμενες κυβερνήσεις με τη Lazard ήταν 10 φορές πιο ακριβή για το ελληνικό δημόσιο με την αντίστοιχη σύμβαση που εμείς διαπραγματευθήκαμε και προχωράμε τώρα με τη Ρότσιλντ. Και ο λόγος της συνάντησης προφανώς, παρά τις αθλειότητες που κάποιοι εκτόξευσαν, δεξιά και αριστερά, ήταν να συζητήσουμε και να διαμορφώσουμε τους όρους εκείνους με τους οποίους η χώρα θα βγει έγκαιρα και με καλό ποσοστό, με καλό επιτόκιο στις αγορές. Έρχεστε λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, και για μια άλλη μια φορά, γι' αυτό πράγματι είναι κάτι το οποίο
Δεν θα σας συμβούλευα να το κάνετε. Παίρνετε το λόγο εσείς προσωπικά για να αναφερθείτε και να επαναλάβετε τις ίδιες αθλειότητες. Για να κλείσει λοιπόν αυτή η ιστορία, σας το αντιγυρίζω. Εγώ στο Παρίσι, κύριε Μητσοτάκη, πήγα και έμεινα σε ξενοδοχείο, δεν έμεινα στο σπίτι του Βολτέρου. Και σας παρακαλώ, αν έχετε, σας εγκαλώ, σας προκαλώ μάλλον, αν έχετε την εντιμότητα να μου ζητάτε μένα να καταθέτω πράγματα στη Βουλή και στη δημοσιότητα, καταθέστε εσείς δημόσια το πόθεν έσχε σας, γιατί αν δεν το καταθέσετε αύριο και περιμένετε το Μάρτι, σημαίνει ότι κάτι έχετε να κρύψετε, κύριε Μητσοτάκη. Τι έχετε να κρύψετε? Αν έχετε λοιπόν, αν είστε καθαρός ουρανός που αστραπές δεν φοβάται, αύριο το πρωί το πόθεν έσχε δημόσια και όχι σε μένα κόλπα με δίθεν μυστικές συναντήσεις στο Παρίσι. Και πάμε παρακάτω. Αυτό που κάνατε τις προηγούμενες μέρες σε σχέση με την συνάντησή σας, την παρουσία σας στο Βερολίνο, θα το πω ευθέως. Ήταν μια αθλειότητα. Και γιατί ήταν μια αθλειότητα? Βγήκατε και είπατε ότι θα φορέσετε τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος. Αλλά τελικά δεν σας κάνει η φανέλα της Εθνικής Ελλάδος, δεν σας χωράει. Και φορέσατε για άλλη μια φορά τη φανέλα των δανειστών, του Δουνουτού. Και βγήκατε στην πιο κρίσιμη στιγμή της διαπραγμάτευσης να κάνετε δημόσιες δηλώσεις από το Βερολίνο ότι την ευθύνη την έχει η Ελλάδα για τις καθυστερήσεις. Όταν αυτό δεν τολμά να το πει σχεδόν κανείς στο ευρωπαϊκό πεδίο. Μόνο το Δουνουτού το λέει και οι ακραίοι της CDU. Και γιατί την ευθύνη την έχει η Ελλάδα για τις καθυστερήσεις και όχι αυτοί οι οποίοι θέτουν παράλογες απαιτήσεις? Ήρθατε σήμερα εδώ και μας επαναλάβατε το τροπάρι ότι λέει μόνο 30% έχουμε υλοποίηση από τη δεύτερη αξιολόγηση. Προφανώς δεν ακούσατε την απάντηση του κύριου Τσακαλώτου. Σταματήστε, θα σας τα πω. Δεν ακούσατε την απάντηση του κύριου Τσακαλώτου, η οποία απάντηση ήταν πάρα πολύ σαφής. Και έλεγε το εξής, ότι το 70% έχει συμφωνηθεί. Από αυτό το 70% που έχει συμφωνηθεί, έχει ήδη υλοποιηθεί και νομοθετηθεί το 35%. Το άλλο 35% προφανώς θα υλοποιηθεί στην πορεία. Ξέρετε από αξιολογήσεις. Πρώτα κλείνει η αξιολόγηση και μετά υλοποιούνται τα prior actions και τα milestones. Τα έχουμε μάθει όλα αυτά πια. Μετά υλοποιούνται. Αφήστε τα αυτά. Και έρχεστε λοιπόν να μας εγκαλέσετε ενώ έχουμε υλοποιήσει ήσυχα. Το 75% της συμφωνίας. Έχουμε υλοποιήσει το 35% και έχουμε συμφωνήσει το 75%. Γιατί δεν κλείνουμε το 25%? Και αυτό το 25 γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι έχει να κάνει με τις υπερβολικές απαιτήσεις για μέτρα τα οποία δεν τα δικαιολογούν ούτε τα στοιχεία της Eurostat, ούτε η απόδοση της ελληνικής οικονομίας, ούτε το πλεόνασμα 2,2% το 2016, ούτε η ανάπτυξη 0,3% το 2016, ούτε πολύ περισσότερο οι προβλέψεις και του Δουνουτού και της Κομισιόν για 2,5% και 3% ανάπτυξη το 2017 και το 2018. Και ακριβώς βεβαίως επειδή υπάρχουν αυτές οι προβλέψεις και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι είναι ο τελευταίος σκάβος και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι μόλις τον περάσουμε και αυτόν χωρίς επιπλέον βάρη για την ελληνική κοινωνία δεν θα έχετε επιχείρημα. Τι θα λέτε? Εκλογές. Θα κουραστούν και αυτοί που σας ακούνε. Τι θα λέτε? Ούτε σήμερα το είπατε ανοιχτά για εκλογές. Το ψελίσατε λίγο. Και επειδή ξέρετε ότι βρίσκεστε σε πραγματικό στρατηγικό αδιέξοδο, πηγαίνετε λοιπόν εκεί, στο Βερολίνο, προκειμένου να δημιουργήσετε ένα κλίμα επιβαρυντικό τη στιγμή που η ελληνική κυβέρνηση κάνει τη μεγάλη προσπάθεια προς όφελος του ελληνικού λαού εις βάρος της κυβέρνησης. Πιστεύετε ότι αυτό θα σας το πιστώσει θετικά ο ελληνικός λαός? Και για να κλείσουμε κύριε Μητσοτάκη, δεν θα μιλούσα τόσο σκληρά περί αθλειότητας εάν δεν άκουγα χθες τον εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, λίγο μετά από αυτή τη συνάντηση για την οποία είπα ότι είναι απόρριτα, δεν κάνουμε διαρροές, τι υπόθηκε, να δηλώνει ευθαρσός ότι αν δεν κλείσει στις 20 θα καταθέσουμε πρόταση μορφής στην κυβέρνηση. Και σας προκαλώ λοιπόν, αν αυτός είναι ο στόχος σας,
Αν ο στόχος σας ήταν να τους πείτε βαστάτε να μην κλείσει και εμείς θα τους ρίξουμε, είστε γελασμένος. Καταθέστε λοιπόν πρόταση μορφής. Πρόταση μορφής τώρα. Αν έχετε την εντιμότητα, καταθέστε πρόταση μορφής. Θα διαπιστώσετε για άλλη μια φορά πόσο αραγείς είμαστε, πόσο ενωμένοι είμαστε και πόσο αποφασισμένοι να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση με την κοινωνία όρθια. Λυπάμαι, κύριε Πρόεδρε της Νέας Δημοκρατίας.